Μοιρασμένες εξίσου είναι, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣ Γιάννενα Γιώργο Χριστοβασίλη, οι πιθανότητες πρόκρισης στον τελικό του κυπέλου για τον ΠΑΣ και τον Ολυμπιακό. Ο πρόεδρος του ΠΑΣ Γιάννενα μίλησε το βράδυ της Τρίτης στο δελτίο ειδήσεων του Ιωάννινα TV για την κλήρωση του κυπέλου, την πορεία στο πρωτάθλημα αλλά και τον Αργύρη Γιαννίκη και την πρόταση ανανέωσης της συνεργασίας που του έχει γίνει από την ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννενα. Το Σαββατοκύριακο ξεκινούν οι αγώνες των play-out με τον ΠΑΣ να έχει στόχο την πρώτη θέση σε αυτή τη βαθμολογία, κυνηγώντας αυτή τη στιγμή τον Βόλο που έχει 2 βαθμούς περισσότερους από τους Γιαννιώτες. Όποιος και αντιπαρεταρχόταν εδώ που φτάσαμε τώρα, έχουμε να αντιμετωπίσουμε 3 μεγάλες ομάδες. Παρουσιαδιακά είναι πάντα στο κύπελο μέσα. Εντάξει, μας πέτυχε ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι αν υποθέσουμε, δούμε και πίσω μας τα παιχνίδια που παίξαμε στο πρωτάθλημα, νομίζω με τον Ολυμπιακό είμαστε πολύ καλύτεροι από τα άλλα παιχνίδια. Επομένως, η ομάδα πρέπει να είναι συγκεντρωμένη και θα δώσει, νομίζω, το καλύτερο σε αυτό. Και από εκεί πέρα όλα είναι πιθανά. Εγώ αυτή τη στιγμή 50-50. 50-50. Μάλιστα. Λοιπόν, απ' την άλλη έχουμε τα play-out. Είναι στόχος το κύπελο όμως, κύριε Χριστοβασίλη, εδώ που φτάσαμε τώρα, έτσι? Ναι, παράλληλα η ομάδα πρέπει, για να είναι έτοιμη και στο κύπελο, πρέπει να δείξει το καλύτερο σε αυτό στα play-out, τα οποία ξεκινούν από αυτό το Σαββατοκύριακο. Και ξεκινούμε και με 2 καλούς αγώνες. Πρώτο παιχνίδι με τον Ατρόμητο μέσα και έξω με τον Όφη. Λίγες μέρες πριν το πρώτο το κύπελο που θα γίνει στα Γιάννα. Εδώ τώρα στα play-out, ποιος είναι ο στόχος της ομάδας, όσο ψηλότερα? Ο στόχος είναι αν μπορούμε να φτάσουμε στην πρώτη θέση, την 7η δηλαδή, στην τελική βαθμολογία. Το μεγάλο θέμα που θα απασχολήσει το προσεχές διάστημα των ΠΑΣ είναι η παραμονή του Αργύρη Γιαννίκη στον πάγκο της ομάδας. Εντάξει, αυτό δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Εμείς θέλουμε, έχουμε και την καλή διάθεση, το έχουμε εκδηλώσει και στον προπονητή. Από εκεί πέρα θα πρέπει και αυτός να αποφασίσει. Γιατί αυτή τη στιγμή ξέρει πολύ καλά ότι η οικογένειά του δεν είναι στην Ελλάδα. Αυτός είναι στην Ελλάδα με τις δυσκολίες που υπάρχουν. Θέλω να πιστεύω ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε και θα μείνει στην ομάδα ακόμη για όσα περισσότερα χρόνια μπορέσουμε να το κρατήσουμε. Εσείς θέλετε λοιπόν να το κρατήσετε. Έχετε μιλήσει, είπατε, με τον Γιαννίκη. Τι του είπατε, του κάνατε πρόταση? Έχουμε μιλήσει κατά αυτό, αλλά απλώς είναι πολύ νωρίς ακόμη να πάρουμε τελική απάντηση. Τελική απόφαση μάλλον και από τις 2 πλευρές. Κάποια στιγμή νομίζω θα έρθει ο προπονητής, θα μας πει και το δικό του σκεπτικό. Εσείς τι του έχετε πει μέχρι τώρα, κύριε Πρόεδρε? Ότι εμείς είμαστε εδώ και ότι το θέλουμε να συνεχίσουμε. Και να συνεχίσει και αυτό το έργο του, το οποίο μόνο καλό φαίνεται και για τον ίδιο αλλά και για την ομάδα. Και αυτός τι σας απάντησε σε αυτό? Ότι ακόμη δεν έχει αποφασίσει. Δεν σας είπε αν θέλει κάποια πράγματα? Γιατί ακούω διάφορες πληροφορίες, γήπεδα, καλύτερες συνθήκες. Αυτό που ζητάει το έχει επαναλάβει και ο ίδιος, πανελειμμένος, θέλει καλύτερες καταστάσεις. Και ποιος προπονητής δεν θα ήθελε να έχει καλύτερες καταστάσεις? Αυτό, εντάξει, δεν είναι ούτε εύκολο, ούτε και δύσκολο. Θα δούμε ότι ό,τι μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερο, θα το καλυτερεύουμε κάθε χρόνο.